Κοιτάξτε να δείτε. Κρατούσαμε το παιχνίδι μέχρι το 90 σχεδόν το 1-0. Κάποια προβληματάκια που είχαμε στο χώρο του κέντρου τα διορθώσαμε και δεν μας δημιούργησαν ιδιαίτερες φάσεις γύρω στη γύρα. Και έγινε ένα πέναλτι το οποίο τα παιδιά μου είπαν ότι δεν ήταν σίγουρα, τα παιδιά που πέσαν. Εγώ από εκεί που ήμουνα δεν έχω σαφή εικόνα. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν είδα. Εντάξει, ήταν ένα λάθος του διαιτητή. Και εμείς κάναμε λάθη πολλά μέσα και αυτός έκανε ένα λάθος, αν έκανε λάθος, στη φάση του πέναλτι, γιατί δεν βοηθούσε και τα γήπεδα. Έγινε ένα παιχνίδι το οποίο ξέραμε ότι θα πάει στη δύναμη. Ήταν οι γηπεδικές συνθήκες τέτοιες, οι καιρικές συνθήκες τέτοιες που θα πάει στη δύναμη. Μπήκαμε πιο δυνατά μέσα, προηγηθήκαμε γρήγορα και κάναμε και μία-δυο πολύ καλές ευκαιρίες. Από εκεί και έπειτα μας πίεσε η στυλίδα, χάσαμε λίγο το σχηματισμό μας. Ήρθαν και κάποιες αναγκαστικές αλλαγές που κάναμε. Οπότε μας βγάλανε λίγο έξω από το ρυθμό μας και δεχτήκαμε μία πίεση από τη στυλίδα, χωρίς όμως να μας κάνει κάποια μεγάλη φάση. Νομίζω μία-δύο φάσεις πρέπει να περάσαν κάποια σούτ που περάσαν τη ΣΥΡΙΖΑ. Ισορροπήσαμε μετά το παιχνίδι και χάσαμε, νομίζω, στο δεύτερο μήχρονο την πιο σημαντική ευκαιρία του αγώνα. Ένα τρατέκ που θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εκεί το παιχνίδι. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δεν μας αφήνει ικανοποιημένο στο Χ. Σαν αποτέλεσμα όμως μέσα σε μια έδρα, απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Στυλίδα, είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που καταβάλαν σε ένα πολύ πολύ δύσκολο γήπεδο. Να δώσω επίσης συγχαρητήρια και στα παιδιά της Στυλίδας, γιατί παρόλο τη βαθμολογική σημασία που είχε το παιχνίδι, μπορεί μεν να πήγε στη δύναμη, να έγινε πολύ δυνατό το παιχνίδι, αλλά δεν ξέφυγε ποτέ από τα αθλητικά πλαίσια. Να ευχαριστήσω τη Στυλίδα για τη φιλοξενία της και προσκόμαστε να τα αποδώσουμε στο δεύτερο γύρο. Από τη μάχη στην κορυφή συνεχίζεται. Με αμύωτο ενδιαφέρον. Συνεχίζεται. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας. Κάθε Σάββατο είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Και σας το έχω ξαναπεί και πάλι. Στο τέλος θα κάνουμε τη συγκομιδή μας και θα δούμε πού θα μας έχει οδηγήσει η βαθμολογική συγκομιδή που έχουμε κάνει. Σίγουρα η γεύση που μας αφήνει είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί ισοφαρίζουμε στο τέλος. Νομίζω όμως ότι δικαιόμαστε την ισοπαλιά. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο άδικο για τον αντίπολο που έγινε αυτή η φάση στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά νομίζω γενικά σαν εικόνα παιχνιδιού ότι η ισοπαλία τουλάχιστον δικαιόμασταν. Θέλω να πω ότι μπήκαμε μέσα στο παιχνίδι και ευνηδιαστήκαμε τον Σταυρό με ένα γκολ. Έκανε και μια δεύτερη φάση μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας. Νομίζω κάναμε μερικές φάσεις στο πρώτο μήχρονο. Είχαμε ένα δοκάρι και άλλη μια φάση νομίζω. Είπαμε με τα παιδιά να πούμε στο δεύτερο μήχρονο να πιέσουμε όπως και κάναμε. Νομίζω ότι ο Σταυρός του δεύτερου μήχρονου δεν έκανε κάποιες φάσεις για να διπλασιάσει τα τέρματα. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα για εμάς. Τα παιδιά παίξαν ψυχή στο δεύτερο μήχρονο. Θα ήθελα να τα ευχαριστήσω προσωπικά. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Σταυρού. Τώρα ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω γενικά για το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι στη Λίδα δίκαια τελειώνει ο πρώτος γύρος. Θέλουμε νομίζω ένα ωραίο παιχνίδι ακόμα. Δίκαια είμαστε στην πρώτη θέση. Αίτητη. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό από κανένα. Θα συνεχίσουμε, τελειώσουμε τον πρώτο γύρο έτσι όπως πρέπει και θα δούμε τη συνέχεια πιο αισιόδοξα για εμάς. Υπάρχουν κάποια μεταγραφικά πλάνα, εφόσον η ομάδα είναι στην πρώτη θέση και ίσως χρειάζεται κάποια ενίσχυση τώρα το Δεκέμβριο. Σίγουρα με τη διοίκηση είμαστε σε συζητήσεις, να δούμε αν μπορέσουμε να ενίσχυσουμε λίγο την ομάδα, γιατί από ό,τι έχετε δει από το καλοκαίρι, από το ρόστερ, είχαμε κάποια προβλήματα. Ο Στέλιος Στέγος έσπασε το πόδι του. Ο Αλέκδος Κουφιώτης και αυτός πρόβλημα για την ομάδα, ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής. Έτυχαν και 2-3 τραυματισμοί, οπότε έχουμε ένα θεματάκι, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο δεύτερο γύρο. Πιστεύω ότι η ομάδα της Στυλίδας από το καλοκαίρι, όταν δημιουργήθηκε, χτυπήθηκε με πολλά προβλήματα, έτσι. Και νομίζω ότι είναι άφρος αυτό που έχει φτάσει μέχρι στιγμής, γιατί και ο κορονοϊός μας δημιούργησε πρόβλημα το καλοκαίρι στην κορύφωση της προετοιμασίας και είχαμε και
και στη συνέχεια και άλλα προβλήματα με τον κορονοϊό. Εντάξει, κοιτάξαμε όμως να διαχειριστούμε την κατάσταση και νομίζω ότι το ότι η ομάδα της Λίδας είναι στην πρώτη θέση με, νομίζω, με 3 βαθμούς διαφορά από το Σταυρό και 2 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό Λαμίας, δεν ξέρω η Λάρνη τι έκανε σήμερα, νομίζω ότι είναι άθρος για την ομάδα. Έτσι. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο. Καλή συνέχεια στο Σταυρό και ευχαριστούμε και εσάς.